Μένουμε στο θέμα. Πάμε στον Φίβο Κλαβιανό και στην αίθουσα ειδήσεων. Φίβο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώργο. Για να κάνουμε την αποτίμηση, ο κύριος Πομπέο θα μείνει και απόψε στο πατρικό του Πρωθυπουργού. Ωστόσο, το επίσημο κομμάτι της επίσκεψής του στην Ελλάδα έχει τελειώσει και ως εκ τούτου τώρα ξεκινάνε οι κλασικές συζητήσεις όπως κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Τι πήρε και τι έδωσε. Αν πήρε κάτι και αν έδωσε κάτι ασφαλώς. Θετική η επίσκεψη πάντα ενός ξένου τέτοια μεγάλη εμβέλεια, υπουργού εξωτερικών, τον είπα. Θετικό το ότι θα ήρθε στην Ελλάδα και δεν θα πάει και στην Τουρκία. Αλλά κάπου εδώ τελειώνουν τα συμβολικά κέρδη και διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχουν ιδιαίτερα σημαντικά ουσιαστικά κέρδη για την Ελλάδα. Και είναι ενδεικτικά τα δύο κείμενα μεταξύ των δύο χωρών, τα δύο κοινά ανακοινοθέντα. Τα αναφέρω πάρα πολύ σύντομα. Είδαμε και στη δηλώση του κ. Πομπέου τα πιο περιεκτικά σημεία αυτών. Το 19 τον Οκτώβριο είχαμε διατύπωση ανησυχίες για παράνομες και προκλητικές ενέργειες που προκαλούν εντάσεις στην περιοχή, καθώς και την κακόβουλη επιρροή. Και αυτές τις μέρες, μετά από όλα αυτά που έχουν προηγηθεί με την παρουσία των ερευνητικών σκαφών των τουρκικών σε περιοχές αμφισβητούμενης υφαλοκρηπίδας, αναφορά για ζητήματα θαλάσσιων οριοθετήσεων που πρέπει να επιλύονται ειρηνικά σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Ναι. Είναι σαφές λοιπόν ότι μπορεί να υπάρχει ένα συμβολισμό στην επίθεση Πομπέου, αλλά οι διατυπώσεις του είναι σαφώς οι ποιότερες για την Τουρκία. Και υπάρχει και εξήγηση γύρω από αυτό. Πλέον οι Αμερικάνοι και οι Τούρκοι τα έχουν βρει στη Λιβύη. Υπάρχει ένα σημαντικό λιγότερο αγκάθι στις σχέσεις τους. Από εκεί και πέρα. Η Τουρκία είναι και σε τροχιά σύγκρουσης με τη Ρωσία στο μέτωπο του Καυκάσου. Έτσι, ακριβώς. Εδώ και υπάρχει πλέον και το θέμα της Αρμενίας, του Αζερμπαϊτζάν. Επιπλέον, υπάρχει και κάτι ακόμα που πρέπει να βάλουμε στην εξίσωση, ότι η εμπλοκή του αμερικανικού παράγοντα στα ελληνοτουρκικά δεν είναι προνομιακό επίπεδο για την Ελλάδα, γιατί μας οδηγεί στο ΝΑΤΟ. Εμείς θέλουμε ή διμερές επίπεδο διαλόγου με την Τουρκία ή ακόμα καλύτερα ευρωτουρκικό επίπεδο διαλόγου για την Τουρκία. Και όχι το ΝΑΤΟ που ξέρουμε ότι λειτουργεί ως περίπου ένας θεσμός που στέκεται ανάμεσα με ίσες αποστάσεις, αλλά ουσιαστικά είναι ετεροβαρής αυτή η απόσταση υπέρ της Τουρκίας. Και είναι ενδεικτικό ότι έχουμε δύο πολύ κακά νέα για τον τρόπο που δομείται η προοπτική διαλόγου με την Τουρκία τις τελευταίες μέρες. Την μία αναφορά για την Κύπρο του Κυριάκου Μητσοτάκη στην τελευταία του ομιλία στον ΟΗΕ. Κάτι που είναι πολύ σημαντικό, δεν είναι απλά συμβολικό, δεν είναι τυπικό. Και επίσης το ότι η Τουρκία έχει καταφέρει να απομονώσει την Κύπρο ακόμα και από την Ελλάδα και να μην συζητηθούν τις επόμενες μέρες κυρώσεις εναντίον της. Άρα βλέπουμε ότι επιβάλλει τους όρους της και στο τουρκοκυπριακό, που είναι το μείζον θέμα για την Τουρκία, αλλά και στα ευρωτουρκικά. Όλα αυτά δεν δείχνουν αυτή η επίσκεψη να είναι τόσο δημιουργική υπέρ της Ελλάδας και να έχει αποκομίσει η χώρα μας τόσο μεγάλα κέρδη. Και θα ήθελα να πω και κάτι ακόμα και για το συμβολισμό της φιλοξενίας του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Ναι. Βεβαίως. Στη βίλα των Μητσοτάκηδων στα Χανιά. Είναι για μένα μια βαθιά αντιδημοκρατική κίνηση στα όρια του τριτοκοσμικού να φιλοξενούν πολιτική τζάκια κιόλας, για να πούμε την αλήθεια, γιατί αυτό είναι η οικογένεια Μητσοτάκη στην Ελλάδα, ένα πολιτικό τζάκι, να φιλοξενούν τέκες εμβέλειας πολιτικούς παράγοντες του εξωτερικού στην προσωπική τους βίλα. Εμένα μου φαίνεται ως κάτι που δεν τιμά τη χώρα μας και το πολιτικό σύστημα εν γέννη. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι βέβαια αρκετά μεγάλη εδώ που τα λέμε, αλλά και πάλι ο συμβολισμός. 450 είναι τετραγωνικά μέτρα. Ο κύριος Μητσοτάκης, ο αείμνηστος, είχε πει ότι δεν είναι και τόσο μεγάλη, αλλά τελικά για τους υπόλοιπους είναι. Έχει 7 μπάνια πάντως. Λοιπόν, Φίβο Κλαβιανέ, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Συνέχεια.